Πιασμένοι χέρι-χέρι και έχοντας αναμένους τους φακούς των κινητών τους, σχημάτισαν μια τεράστια αγκαλιά στην οποία έκλεισαν μέσα το πολύπαθο νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο το τελευταίο διάστημα κλειδονίζεται στη Θέμελα. Δεν πάει άλλο. Είναι καθήκον μας, ειδική υποχρέωση, διότι δεν πάει άλλο υποβάθμιση, ειδικά του νοσοκομείου. Θέλουμε γιατρούς και όχι υπουργούς. Τέρμα. Στο μεγαλειώδες παρεθνιώτικο συλλαλητήριο που έγινε χθες το βράδυ για τη διάσωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, εκατοντάδες πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και από την υπόλοιπη Κρήτη που συμμετείχαν έστειλαν ηχηρό μήνυμα στο Υπουργείο Υγείας να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του και να στηρίξει έστω και στο παραένα το δημόσιο σύστημα υγείας. Κυριάκο, το Ρεθύμνο δεν είναι χωριό, είναι νομός. Μη μας πιέζεις άλλο. Είμαστε εδώ από τους φοιτητικούς μας συλλόγους για να υπερασπιστούμε το αυτονόητο. Βλέπουμε διαχρονικά την υγεία να υποβαθμίζεται. Από τις 5 το απόγευμα και για 3 ολόκληρες ώρες, το ανθρώπινο ποτάμι που σχηματίστηκε κατέκλυσε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα για τη διασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της υγείας. Όλα κερδίζονται στον δρόμο, με αγώνα. 4 χρόνια παλεύουμε μόνο με δηλώσεις, μόνο με ήπιες εκδηλώσεις. Η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας είναι συνιστός σε βασική της δημοκρατίας. Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να σκύψει πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να θωρακίσει το Σύστημα Υγείας ώστε να εξυπηρετείται ο λαός. Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις συνεχίζουν στο ίδιο βιολί, να εμπορευματοποιούν, να υποβαθμίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, προκειμένου να μετατρέψουν την υγεία σε εμπόρευμα. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος έφερε το θέμα του ρεθυμνιώτικου νοσοκομείου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Ξανθός, με ερώτησή του προς το Θάνο Πλεύρη, αξιώνει απαντήσεις για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την παθολογική και γενικά για το νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ διερωτάται αν εξετάζει το Υπουργείο τη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων στελέχωση σε άγονες ειδικότητες και κλινικές στα νοσοκομεία της επαρχίας. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει τα αναγκαία αντανακλαστικά και προσπαθεί να καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Σήμερα είμαστε μαζί με τους ανθρώπους του ΕΣΥ που αγωνίζονται και διεκδικούμε όλοι μαζί ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτό που μας ανήκει, το δημόσιο σύστημα υγείας, το νοσοκομείο που μας ανήκει. Η πολιτεία πρέπει να ακούσει αυτές τις φωνές, να προκηρύξει άμεσα θέσεις με κίνητρα για να έρθουν οι γιατροί και να μπορεί να δουλέψει στο νοσοκομείο για όλους μας. Και ενώ ο κίνδυνος νέων παρετήσεων υγειονομικών εξακολουθεί να υφίσταται στο Ρεθυμνιώτικο Νοσοκομείο, οι ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί καταρτίζουν το κείμενο των αιτημάτων που θα καταθέσουν στον Υπουργό Υγείας οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ρεθύμνου.